Καλωσορίσω τον καθηγητή Διεθνούς Δικαίου, τον κύριο Αντώνη Στυλιανού. Κύριε Στυλιανού, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, αγαπητή κυρία Ιωάννου, σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε όχι από τα δικά μας, από το σπίτι μας, πρώτα απ' όλα από το Κυπριακό και αυτά τα που μας λέει κάθε τρεις και λίγο η Τουρκία αλλά και ο Ερσί Τατάρ. Να πάμε λίγο στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε αυτή την κόντρα όπως εξελίσσεται μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας. Πολύ έντονος ο Τζο Μπάιντεν. Πραγματικά διάβαζα, ξαναδιάβαζα αυτά τα οποία έχει πει για τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Από την άλλη όμως δεν μπορώ να παραβλέψω το γεγονός ότι βρέθηκε στο στόχαστρο για ακόμη μια φορά ο Βλαντιμίρ Πούτιν για τον θάνατο του Αλεξέη Ναβάλνη και αυτό το θρίλερ που εξελίσσεται για την εσωρό του. Έχουν ακουστεί αρκετά όσο αφορά τις προθέσεις του Βλαντιμίρ Πούτιν και είναι και η Ευρώπη μέσα στην μέση που πρέπει να ενισχύσει την Ουκρανία και το κάνει και προσφάτως έχει εγκρίνει ακόμη ένα πακέτο ενίσχυσης για τον Ζελένσκι, για τον Ουκρανικό λαό. Ξεκινήστε από όπου θέλετε, κύριε Στυλιανού. Κοιτάξτε, γιατί σας παρακολουθώ καθημερινά και οι αναλύσεις σας είναι όντως αρκετώς αναλυτικές ουσιαστικά και περιγράφεται ακριβώς αυτά που τεχταίνονται αυτή τη στιγμή σε ένα ευρύτερο γεωπολιτικό από τη δική μου σκοπιά επίπεδο. Να ξεκινήσω από τις δηλώσεις του κύριου Μπάιντεν, από την αναφορά του κύριου Μπάιντεν, η οποία πολύ επιεικώς μεταφράζεται στην ελληνική γλώσσα. Αυτό που έχει χρησιμοποιήσει η συντομογραφία SOB δεν μεταφράζεται ή μεταφράζεται με πολύ άσχημο τρόπο στην ελληνική γλώσσα. Ναι, δεν είναι η πρώτη φορά, εν πάση περιπτώσει, που ο κύριος Μπάιντεν χρησιμοποιεί τέτοιου είδους χαρακτηρισμούς και για τον κύριο Πούτιν. Φημίζεται ο κύριος Μπάιντεν ότι στις προσωπικές του συνομιλίες χρησιμοποιεί βρωμολογίες ουσιαστικά απέναντι στους ανθρώπους που θέλει να κατηγορήσει. Είναι όμως ένα γεγονός το οποίο σε μια μεγάλη προεκλογική συγκέντρωση δωρητών στο Σαν Φρανσίσκο, όπως πολύ σωστά έχετε αναφέρει, ο κύριος Μπάιντεν αναφέρθηκε στις υπαρξιακές απειλές του πλανήτη, συμπεριλαμβάνοντας αυτές τις υπαρξιακές απειλές τον πρόεδρο της Ρωσίας, τον κύριο Πούτιν, με τον χαρακτηρισμό που τον έχει χαρακτηρίσει μάλιστα, καταλήγοντας στο ότι μια υπαρξιακή απειλή παραμένει χρήση πυρηνικών όπλων. Η Ρωσία είναι κάτοχος πυρηνικών όπλων, μάλιστα αρκετά κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία έχει χρησιμοποιήσει την απειλή χρήσης πυρηνικών όπλων. Άρα αυτό είναι μια υπαρξιακή απειλή κατά τον κύριο Μπάιντεν. Προφανώς είναι υπαρξιακή απειλή γενικά. Αλλά επίσης ως υπαρξιακή απειλή αναφέρθηκε και στην κλιματική αλλαγή. Εν πάση περιπτώσει, οι δηλώσεις του κύριου Μπάιντεν πρέπει να ειδωθούν υπό το πρίσμα της προεκλογικής περίοδου, την οποία διάγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Τον ερχόμενο Νοέμβριο έχουμε εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με αντίπαλο, όπως φαίνεται, του κύριου Μπάιντεν, τον κύριο Τραμπ. Ο κύριος Τραμπ, ο οποίος μέχρι στιγμής, δηλαδή έχετε αναφερθεί στον θάνατο του Ναβάλνη, ο κύριος Τραμπ δεν έχει ακόμη μέχρι στιγμής καταδικάσει το θάνατο του Ναβάλνη, κάτι το οποίο έχει επαρκώς καταδικάσει ο κύριος Μπάιντεν. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι ενδεχομένως και αυτές οι δηλώσεις αφορούν και το εσωτερικό ακροατήριο των Ηνωμένων Πολιτών της Αμερικής. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι ο κύριος Τραμπ σε πολύ πρόσφατες δηλώσεις του αναφέρθηκε στο ότι δεν θα στήριζε συμμάχους του ΝΑΤΟ εάν αυτοί δέχονταν επίθεση από τη Ρωσία, αν αυτοί δεν έχουν πληρώσει τις οφειλές τους προς το ΝΑΤΟ. Άρα εδώ τα διακυβεύματα είναι αρκετά μια διαφορετική ρητορική που επιθυμούν οι δύο κύριοι υποψήφοι για τις προεδρικές εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Από την άλλη πλευρά, πολύ σωστά έχετε επισημάνει και βάλει στην εξίσωση τον πόλεμο στην Ουκρανία. Δυστυχώς, το ερχόμενο Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου, τιμούμε, δυστυχώς εντός εισαγωγικών το τιμούμε, την επέτειο της έναρξης, της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ένας πόλεμος που η Ρωσία υπολόγιζε ενδεχομένως ότι θα τελείωνε πολύ νωρίς. Βλέπουμε ακριβώς δύο χρόνια μετά ότι καθόλου κοντά δεν είμαστε στον τερματισμό των εχθροπραξιών στην Ουκρανία, παρόλο που το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα αδιέξοδο σε εκείνο τον πόλεμο,
έχουν κουραστεί και οι εμπλεκόμενες δυνάμεις, αλλά έτσι περισσότερο έχει κουραστεί και η Δύση, και κυρίως η Ευρωπαϊκή Ένωση, να στηρίζει οικονομικά αυτό τον πόλεμο μέχρι στιγμής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ξοδέψει πέραν των 100 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πολύ σωστά έχετε αναφέρει στην εισαγωγή σας ότι έχει εγκριθεί και ένα πακέτο 56 επιπλέον δισεκατομμυρίων ευρώ μέχρι και το 2027 για υποστήριξη της Ουκρανίας και τροφοδοσία της Ουκρανίας από πυρομαχικά, τα οποία άρχισαν ουσιαστικά να τελειώνουν από πλευράς των αποθηκών που υπάρχουν στη Δύση. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει μέχρι στιγμής ξοδέψει πέραν των 15 δισεκατομμυρίων ευρώ στηρίζοντας τη Ρωσία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν ξοδέψει περίπου 60 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι στιγμής στηρίζοντας την Ουκρανία. Παραμένει η έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για ένα επιπρόσθετο πακέτο στήριξης της Ουκρανίας ύψους 56 δισεκατομμυρίων δολαρίων, και έχει ήδη εγκριθεί αυτό από το Κογκρέσο, αλλά εναπόκειται η έγκριση από τη Βουλή. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι πέραν των ανθρωπίνων ζώων που έχουν απολεσθεί στα αυτά τα δύο χρόνια, μιλούμε για εκατοντάδες, δεκάδες χιλιάδες και εκατοντάδες νεκρούς και εμπλεκόμενους στις σειράξεις, αλλά και άμαχο πληθυσμό, μια πλήρη καταστροφή πόλεων. Η Ρωσία αυτή τη στιγμή να κατέχει περίπου το 20% της Ουκρανικής επικράτειας, να ελέγχει τον στρατηγικής σημασίας χερσαίο διάδρομο από την Κρυμαία, την οποία η Ρήσου εν παρόδο είχε προσαρτήσει το 2014, μέχρι και τον Ντονπάς, μια στρατηγική περιοχή στην επικράτεια της Ουκρανίας. Αυτό αποτελεί περίπου το 20%, ελέγχει την είσοδο στην Αζοφική θάλασσα, μια σκέρια σημασίας ναυτική οδό, παρόλο το γεγονός ότι η Ουκρανία έχει πρόσβαση στη Μαύρη θάλασσα, συνεχίζει κάποιες από τις εξαγωγές της, αλλά ουσιαστικά και στους κύκλους των Βρυξελών, για να το φέρουμε λίγο πιο κοντά περιφερειακά σε εμάς, άρχισε να υπάρχει μια κόπωση όσον αφορά αυτόν τον πόλεμο. Ένα πόλεμο ο οποίος στην αρχή εκτιμήθηκε ότι θα διαρκέσει κάποιες μέρες. Η υπεροπλία της Ρωσίας ήταν προφανής έναντι της μικρότερης και αδύναμης Ουκρανίας, αλλά το ουκρανικό σθένος έχει κρατήσει την διάρκεια αυτού του πολέμου με όλα αυτά τα οποία έχουμε περιγράψει. Με τη βοήθεια και της Δύσης όμως άντεξε ο Ζελένσκι και ο ουκρανικός λαός την επίθεση της Ρωσίας, την εισβολή της Ρωσίας. Και εγώ θέλω να σας ζητήσω, αν μπορείτε να κάνετε εκτίμηση, αν είμαστε κοντά στο τέλος, γιατί βλέπουμε, παρά τα προβλήματα, παρά τις πιέσεις που δέχεται ο Βλαντιμίρ Πούτιν, να επιβιώνει. Και πρώτα απ' όλα βλέπουμε την οικονομία. Αυτά έχουμε μάθει, κύριε Στυλιανού. Βλέπουμε πρώτα απ' όλα αν οικονομικά αντέχει. Και με βάση τους αριθμούς που είδα το φως της δημοσιότητας, η οικονομία της Ρωσίας αντέχει. Ενώ είχε όλους εναντίον της. Και κατάφερνε μέσα από μαύρη αγορά να απολύει και το φυσικό αέριο, να κερδοσκοπεί στα εισαγωγικά ημί, λόγω των εξελίξεων, και να είναι ακόμη εκεί και να λέει σήμερα ο Μετβέντεφ και να απειλεί για ακόμη μια φορά, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που το έκανε, ότι δεν θα κάνουμε δεύτερες σκέψεις. Εάν και εφόσον υπάρχει λόγος, θα πάμε στο Κίεβο. Και αυτό θα το βάλω στη συζήτηση. Αντιλαμβάνομαι έχει να κάνει με τη χρήση άλλων όπλων. Έχετε απόλυτο δίκαιο στο ότι όλοι περίμεναν ότι ο πόλεμος αυτός ήταν ένας σύντομος. Από τη δική σας εκπομπή θυμούμαι πολύ καλώς, 2 χρόνια ακριβώς προηγουμένως και 2 μέρες μετέπειτα στις 24 όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, ήταν η πρώτη εκπομπή στην οποία με είχατε καλέσει και με ρωτήσατε κατά πόσον η Ρωσία μπορεί πολύ εύκολα να νικήσει την Ουκρανία, και τότε είχα προβλέψει ότι αυτός ο πόλεμος ήταν ένας μακρύς πόλεμος. Και στο ερώτημα σας κατά πόσον βλέπω ότι σύντομα θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος, η απάντηση είναι ξανά όχι. Υπάρχουν ξανά ακόμη 12 μήνες μπροστά, υπάρχουν ξανά νέα περιθώρια, νέες προκλήσεις για αυτόν τον πόλεμο. Η Ευρώπη ανασυντάσσεται, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανασυντάσσονται. Έχουμε τις εκλογές τον Νοέμβριο του 2024 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ο κύριος Τραμπ, ο οποίος είναι ο βασικός ανθυποψήφιος του κύριου Μπάιντεν, δεν έχει ακριβώς επικρίνει
τον πόλεμο στην Ουκρανία, έχει εκδηλώσει ένα παράξενο θαυμασμό μάλιστα προς τον κύριο Πούτιν. Άρα η ενδεχόμενη νίκη του κύριου Τραμπ ενδεχομένως να αλλάξει τα δεδομένα, ειδικά όσον αφορά την υποστήριξη των ΗΠΑ της Αμερικής, η οποία παρέχεται αυτή τη στιγμή προς την Ουκρανία. Ο κύριος Τραμπ γνωρίζουμε ότι πρωτίστως βλέπει τα του οίκου του και μετά προσπαθεί να αποκτήσει ένα γεωπολιτικό αποτύπωμα προς το εξωτερικό κατά τη διάρκεια της πρώτης του, της θητείας του που είχε διατελέσει ως πρόεδρος των ΗΠΑ. Είχαμε δει μια απομείωση, αν θέλετε, του γεωπολιτικού αποτυπώματος των ΗΠΑ και μια επικέντρωση στα προφανώς σημαντικά εσωτερικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν επίσης οι ΗΠΑ. Από την άλλη πλευρά, έχετε απόλυτο δίκαιο στο ότι ενώ όλοι θα ανέμεναν ότι η Ρωσία θα πληγόταν, ειδικά στο οικονομικό κομμάτι, από τον πόλεμο στην Ουκρανία, έχει αφιερώσει δισεκατομμύρια όσον αφορά τον εφοδιασμό των εμπλεκομένων στις πρώτες γραμμές μάχης, η Ρωσία έχει καταφέρει να ανακάμψει. Και παρόλα τα 7 μέχρι στιγμής πακέτα κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, παρόλο το επικείμενο νέο πακέτο κυρώσεων, το οποίο θα ανακοινωθεί από πλευράς των ΗΠΑ της Αμερικής τις επόμενες ώρες ή τις επόμενες μέρες, η Ρωσία έχει καταφέρει να βρει εκείνες ακριβώς τις γκρίζες ζώνες που υπάρχουν στην νομική, όντας και εγώ νομικός, αντιλαμβανόμαστε ότι πάντοτε υπάρχουν γκρίζες ζώνες σε οτιδήποτε αφορά ακριβώς σε κυρώσεις, την χρήση παγωποιημένων κεφαλαίων, τη χρήση δεσμευμένων κεφαλαίων και ούτω καθεξής. Και η Ρωσία, ναι, έχει καταφέρει να χρησιμοποιήσει αυτές τις διόδους για να ανακάμψει έστω οικονομικά, αλλά και να διατηρήσει ένα πόλεμο ο οποίος έχει εδώ και 24 τόσους μήνες διατηρηθεί με τεράστιες απώλειες, αλλά χωρίς φυσικά η Ρωσία να χάνει τα εδάφη τα οποία έχει κατακτήσει ουσιαστικά. Ακριβώς, αυτό είναι το αποτέλεσμα. Ουκρανία. Γι' αυτό και ο κύριος Μεντβέντεφ έχει πει ότι δεν θα δώσουμε τίποτα πίσω. Δηλαδή, εάν και εφόσον θα φτάσουμε μέχρι και το Κίεβο με όποια μέσα και αν χρειαστεί. Θέλω να έρθουμε λίγο στο σπίτι μας. Αυτές οι δηλώσεις, κύριε Στυλιανού, που μας έρχονται από την Τουρκία και τον Ερσί Τατάρ, δεν μπορούμε να πούμε ότι απλά μας προκαλούν και όταν θα πάμε στην Τράπεζα Διαπραγματεύσεων θα αλλάξει, ρωτάει η Τουρκία. Έμαθα, τουλάχιστον να λαμβάνω υπόψη, κάνοντας και το σχετικό ρεπορτάζ και στο παρελθόν αλλά και τώρα, τις δηλώσεις και αυτά που έρχονται από πλευράς της Τουρκίας, αλλά και του κατοχικού καθεστώτος, και το είδαμε και στο παρελθόν αυτό. Θέλω να δω εσείς πώς βλέπετε τις εξέλιξεις, γιατί σήμερα έχει εισάξει κάτι νέο ο Ερσί Τατάρ μέσα στη συζήτηση, εν αναμονή και της καθόδου της κυρίας Κουεγιάρ στο νησί τον Μάρτιο. Μας είπε ότι χωρίς εγγύησεις, χωρίς τουρκικό στρατό να μείνουν εσαοί, και να δώσουμε και το αεροδρόμιο του Λευκονίκου στο τουρκικό στρατό, στη Τουρκία, να το διαχειρίζονται, και τα δύο κράτη που μας τα λέει κάθε μέρα, δεν πρόκειται να έχουμε λύση του Κυπριακού. Άξιτε, η θέση ειδικά του κύριου Τατάρ, αλλά και της Άγκυρας γενικότερα, η οποία στηρίζει πλήρως το καθεστώς του κύριου Τατάρ, είναι, νομίζω, τα τελευταία χρόνια και ειδικά μετά το Κραν Μοντανά σταθερή όσον αφορά τι είναι η επιδιεκόμενη στόχη της Άγκυρας. Πέραν μιας λύσης ενδεχομένως δύο κρατών ή ενός συστήματος συνομοσπονδίας, οι στόχοι της Άγκυρας παραμένουν στο ότι, και του κυρίου Τατάρ, απολογούμε, παραμένουν στο ότι θέλουν την διατήρηση των εγγυήσεων, του συστήματος του αναχρονιστικού εγγυήσεων του 1960, επιθυμούν την παρουσία τουρκικού στρατού για τον κύριο Τατάρ και προφανώς για την Τουρκία. Είναι εκ των όνου κάνευ η παρουσία τουρκικών στρατευμάτων για να διασφαλίσουν τις απειλές εντός εισαγωγικών, τις οποίες ενδεχομένως να δεχτούν από την ελληνοκυπριακή πλευρά. Από την άλλη πλευρά, είναι δεδομένο ότι το Κυπριακό βρίσκεται ξανά, ουσιαστικά από το 2017, σε μια
φάση τέλματος, σε μια φάση αδιεξόδου. Mm-hmm. Και δεν διαφαίνεται, αγαπητή μου κυρία Ιωάννου, το επόμενο χρονικό διάστημα να υπάρχουν οποιασδήποτε ουσιαστικές κινήσεις πέραν της προσπάθειας της κυρίας Ολκίν Δεκουελιάρη, η οποία έχει διοριστεί προσφάτως mm-hmm. και μέχρι στιγμής έχει επισκεφθεί μία φορά την Κύπρο και έχει συναντήσει τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων για την οποιαδήποτε προώθηση ή ανακοίνηση, αν θέλετε, του Κυπριακού, ειδικά εν ώψη όλων αυτών των δηλώσεων οι οποίες γίνονται από πλευράς της τουρκοκυπριακής ηγεσίας αλλά και της Τουρκίας ενίοτε, δεν μπορούν να δείξουν φως στην άκρη της σύραγγας ουσιαστικά για την οποιαδήποτε ουσιαστική ανακοίνηση του κυπριακού προβλήματος. Αυτό που θα πρέπει να κάνουμε ως δική μας πλευρά είναι να συνεχίσουμε να αντικρούμε αυτά τα επιχειρήματα της Τουρκίας και της τουρκοκυπριακής ηγεσίας. Έχουμε στη φαρέτρα μας συγκεκριμένους όρους και πλαίσιο του διεθνούς δικαίου που αναφέρεται ακριβώς στην επιδιωκόμενη λύση του κυπριακού προβλήματος και αυτό θα πρέπει να επιμείνουμε και θα πρέπει να έχουμε μια συντονισμένη, ενωμένη, ενοποιημένη φωνή ως πολιτική ηγεσία της κυπριακής κυβέρνησης, της κυπριακής πολιτείας, της ελληνοκυπριακής κοινότητας στη βάση του συντάγματος του 1960, προωθώντας ακριβώς τα καλώς νοούμενα συμφέροντα του συνόλου του κυπριακού πληθυσμού, ο οποίος συμπεριλαμβάνεται κατά πλειοψηφία από τους Ελληνοκύπριους, συμπεριλαμβάνει προφανώς και τους Τουρκοκύπριους, αλλά και τις άλλες θρησκευτικές κοινότητες, οι οποίες υπάρχουν και αναγνωρίζονται στη βάση του συντάγματος του 1960, αλλά να λάβουμε υπόψη και τα σύγχρονα δεδομένα στο διεθνές δίκαιο, στο δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπου υπάρχει μια ισότητα των κοινοτήτων, ισότητα των διαφόρων θρησκειών, σεβόμενοι όλοι, αλλά πρωτίστως σεβόμενοι και την αρχή της πλειοψηφίας, η οποία αποτελεί την πλέον σημαντική αρχή στην δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στο συνταγματικό δίκαιο. Πάντως, εγώ και πρέπει και ο κόσμος, αλλά και εσείς και όλοι μας, αγωνιούμε να δούμε τις αποφάσεις της κυρίας Κουελιάρ, όταν τελειώσει αυτό τον κύκλο των επαφών, και πώς θα το διαχειριστεί δική μας πλευρά αυτό που θα έχει ενώπιον της, γιατί εάν και εφόσον συνεχίσουμε αυτόν τον τρόπο οι Τούρκοι, θα πρέπει να διαχειριστούμε και εμείς και να έχουμε θέσεις και να αντικρούμε αυτά τα οποία θα έχουμε μπροστά μας. Ελπίζουμε και ευχόμαστε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, αλλά και οι ομάδες που θα στηθούν για το Κυπριακό και όλοι αυτοί που εμπλέκονται, να απαντήσουν αναλόγως σε αυτά τα οποία θα θέσει, γιατί με τον τρόπο της η Τουρκία θα τα βάλει στο τραπέζι και θα ζητήσει να προχωρήσουν, θα ασκηθούν πιέσεις. Και από εκεί έχουν εκλογές. Από εδώ έχουν εκλογές οι 6 μήνες, κύριε Στυλιανού. Αυτό θέλω να πω, θα τελειώσουν. Τότε με την κυρία Κουελιάρ τι θα κάνουμε, τι θα της πούμε, όταν θα έρθει να γράψει μια έκθεση και θα γράφει κάτω τις θέσεις απαράδεξης των Τούρκων και του Ερσί Τατάρ. Ο χρόνος πιέζει και ο χρόνος τρέχει. Αυτό θέλω να πω. Έχετε απόλυτο δίκαιο και ο χρόνος τρέχει από το 1974 και εντεύθεν και δεν μπορούμε να διαιωνίσουμε αυτές τις συνέπειες της τουρκοποίησης, αν θέλετε, του βορείου τμήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, των κατεχόμενων μας εδαφών. Βλέπουμε καθημερινά ότι υπάρχουν ακριβώς οι πλήρες παραβιάσεις από πλευράς της τουρκοκυπριακής ηγεσίας, της τουρκικής διοίκησης στα κατεχόμενα και για τα θρησκευτικά δικαιώματα και για όλα τα κοινωνικά, πολιτικά, αστικά, πολιτιστικά δικαιώματα των νομίμων ιδιοκτητών των κατεχομένων μας εδαφών. Γνωρίζουμε προφανώς ότι τα Ηνωμένα Έθνη τηρούν πάντοτε μια στάση ισορροπίας, αν θέλετε, ή προσπαθούν να εξισορροπήσουν αντικρουόμενες απόψεις, και έχετε απόλυτο δίκαιο στο ότι πρέπει να είμαστε, αγαπητοί μου Νατάσα, προετοιμασμένοι προ της έκθεσης της κυρίας Κουελιάρ, προ της οποιασδήποτε διαδικασίας για αυτά που συμβαίνουν. Γιατί γνωρίζουμε ήδη ποιες είναι οι απόψεις της άλλης πλευράς, γνωρίζουμε ήδη ποια είναι η στάση της Τουρκίας. Να μην πάω από το 1974, το οποίο είναι δεδομένο και αποτελεί πλέον ιστορικό γεγονός, αυτή η παράφορη παραβίαση των κανόνων του διεθνούς δικαίου από πλευράς Τουρκίας, αλλά γνωρίζουμε ήδη και ποιες είναι οι θέσεις τις οποίες θα θέσει ενδεχομένως η Τουρκία σε ένα ενδεχόμενο τραπέζι διαπραγματεύσεων. Άρα πολύ σωστά έχετε επισημάνει ότι ήδη θα έπρεπε, αν δεν έχουμε ξεκινήσει ήδη την δουλειά, να κάνουμε τη δική μας προεργασία και να είμαστε ακριβώς έτοιμοι να απαντήσουμε στην βάση των δικών μας
των σωστών, ορθών, ορθολογιστικών και νόμιμων επιχειρημάτων σε αυτά τα παράτυπα, παράφρονα πράγματα που θέτει η Τουρκία και η τουρκοκυπριακή ηγεσία στο πλαίσιο του συζήτησης για το Κυπριακό. Και με άλλη το Κυπριακό ανοίγουν και θέμα για τα ενεργειακά και το φυσικό αέριο. Το έκαναν και μέσα από τις δηλώσεις και αντιλαμβανόμαστε όλοι τώρα που θα έρθουν και οι εταιρείες κάτω και θα πρέπει να υπάρξει ένα σχεδιασμός εκμετάλλευσης του φυσικού αερίου, θα έχουμε τύμπανα να χτυπάνε από πλευράς της Τουρκίας και του Ερσί Τατάρ. Και τα ενεργειακά ήταν πάντοτε ένα ζήτημα το οποίο έθετε προπολού η Τουρκία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και στο Μοντπελεράν αλλά και μετέπειτα στο Κραν Μοντανά. Η Τουρκία θέλει και το σκύλο χορτάτο και το πιάτο γεμάτο. Παράτυπες, παράνομες, αντιφατικές οι δηλώσεις της, ειδικά στο θέμα των ενεργειακών, αλλά φαίνεται, να το πω έτσι, στην καθομιλουμένη, στην Κυπριακή, δεν τραβά πίσω η Τουρκία σε σχέση με τα ενεργειακά, την στιγμή που και η ίδια Κυπριακή Δημοκρατία, προφανώς όμως, από το 2011, όταν υπήρξε η πρώτη ανακάλυψη στο κοίτασμα Αφροδίτης, στο οικόπεδο 12, δεν έχουμε προχωρήσει σε σχέση με την εκμετάλλευση των γηγενών πόρων υδρογονανθράκων, οι οποίες συνεχίζουν να ανακαλύπτονται. Μόλις πρόσφατα ανακαλύφθηκε στο Κρόνος 2, μια σημαντική, στο οικόπεδο 10, στο οικόπεδο 6 μάλλον, μια σημαντική ανακάλυψη κοιτασμάτων και στήλης φυσικού αερίου. Υπάρχουν τα ζητήματα τα οποία προφανώς υπάρχουν σε σχέση και με το FSRU, για παράδειγμα, τη μονάδα υγροποίησης φυσικού αερίου και επαναεροποίησης και επαναυγροποίησης ουσιαστικά στο τερματικό του βασιλικού. Άρα χρειάζεται και από τη δική μας πλευρά να δείξουμε την βούληση εκείνη, την αποφασιστικότητα για να προχωρήσουμε άμεσα και προφανώς πρώτης λύσης για την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, οι οποίοι βρίσκονται στην αποκλειστική οικονομική μας ζώνη, λαμβάνοντας υπόψη προφανώς το καλώς νοούμενο συμφέρον του συνόλου του κυπριακού πληθυσμού, αλλά το σύνολο του κυπριακού πληθυσμού είναι αυτό το οποίο διάγει τον βίο του στην νόμιμη κυβέρνηση, στο νόμιμο κράτος, το οποίο υπάρχει στην Κυπριακή Δημοκρατία, στην νήσο Κύπρο. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Στυλιανού, για το χρόνο σας. Συζήτηση που κάναμε από το